μάλιστα. Ο Βαγγέλης πάντα λέει αυτά που σκέφτεται, παιδιά. Και όσες φορές έχει φιλοξενηθεί και στην εκπομπή και σε βίντεο, αλλά και στο πλατό που έχουμε κάνει έτσι τις κουβέντες μας. Είναι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του γενικότερα. Και όταν λέει καλή κουβέντα, ειδικά για προϊόντα τα οποία είναι σε άλλα κανάλια, ξέρεις ότι την εννοεί, την εννοεί 100%. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει, ας πούμε, δηλαδή όταν βλέπεις ένα προϊόν και βλέπεις. Το βλέπεις, δηλαδή και ο τηλεθεατής πια που δεν είναι μέσα στα πράγματα, είναι εκπαιδευμένο το μάτι του, καταλαβαίνει ότι το GNTM είναι μια ακριβή παραγωγή. Δεν χρειάζεται να το πει κάποιος. Από την άλλη, εγώ νομίζω ότι σε ό,τι αφορά στην Ιωάννα Μαλέσκου, εγώ θεωρώ ότι αρχίζουμε και την κρίνουμε λίγο. Πώς να σου πω, αυστηρά, ακριβώς. Είναι ένα πρόσωπο καινούριο, δηλαδή μπορεί να έχει μια διαδρομή σε ένα περιφερειακό κανάλι. Αλλά το να κάνεις τη μετάβαση σε ένα μεγάλο κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπορεί να έχεις την εμπειρία του πλατό και της κάμερας και του ζωντανού. Από την άλλη όμως έχεις να διαχειριστείς και μία πίεση των media που καμιά φορά δεν είναι πολύ εύκολη. Εγώ ξέρω πάρα πολλές παρουσιάστρες. Κοίταξε, επικεντρώνεται ο Βαγγέλης περισσότερο στον τρόπο που μιλάει και λέει ότι ο τρόπος που μιλάει δεν είναι ο σωστός. Εγώ θα διαφωνήσω. Ο τρόπος που μιλάει μπορεί να μην είναι τηλεοπτικός ιδιαίτερα ή να μην είμαστε εξοικειωμένοι, αλλά σωστός είναι. Είναι πολύ καλά τα ελληνικά, ναι, της και είναι αυταπόδεικτο. Δεν είναι αμφισβητήσιμο. Και επίσης, ναι, έχει τιμωρηθεί, παιδιά, και για το ότι την παρουσιάσανε και την υποδεχτήκαν όλοι με τα Βαϊόν και Κλάδων και η Ελένη Μενεγάκη της Κρήτης. Αλλά δεν ήταν επιλογή της. Δηλαδή ήταν ένας τίτλος που της φόρσαν τα μίντια. Εγώ μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να είναι και επιλογή της και να το υπογράμμισε και να υπογραμμίζει το γεγονός ότι μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά. Όλοι δικαιούμαστε να κάνουμε λάθη, ειδικά στα πρώτα μας βήματα. Εδώ μεγαλώνουμε, εσείς, γιατί εγώ πάντα μικραίνω, και τα λάθη μας τα συνεχίζουμε και το θέμα είναι να διορθώνουμε τα λάθη και να κάνουμε καινούργια ενδεχομένως για να εξελιχθούμε. Εγώ νομίζω ότι έχουμε κρίνει την Ιωάννα αρκετά αυστηρά. Δεν της έχουμε αφήσει το περιθώριο να εξελιχθεί σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι πιο. Να την αγκαλιάσουμε πιο πολύ. Μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ χλιαρό και αυτό που λέω και μελιστάλλαχτο, αλλά ξέρουμε πάρα πολλές παρουσιάσεις που ξεκίνησαν και στα πρώτα βήματα κάνανε κοτσάνες. Δεν ξέρουμε. Πες μία. Όλες. Η Ελένη Βουλγαράκη. Ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα και έχει πει στον αέρα της εκπομπής. Τώρα πώς βλέπεις. Ωραία, μετρημένη. Μου πετάει αυτή την μπάσα, πες μία. Εκπαιδευμένη. Η Ελένη κάπως. Μετά ηρέμησα. Εγώ να σου πω λίγο κάτι. Να πω κι εγώ τη γνώμη μου για την Ιωάννα, μια και τη λέμε όλοι. Εγώ θεωρώ ότι η Ιωάννα, αν κάνει κάποιο έτσι λάθος, είναι ότι απαντάει σε όλα αυτά. Ναι. Απαντάει πολύ, κατά τη γνώμη μου. Νομίζω ότι αυτό έχει πληρώσει, γιατί μετά έρχεται και της ξαναπαντάει η τηλεόραση, ο τύπος, οι δημοσιογράφοι, οι άλλοι παρουσιαστές. Περισσότερο δηλαδή θα ασχοληθούμε τελικά με το τι ερωτοπαντήσεις παίχτηκαν, παρά με την ουσία. Για το αν πάει καλά μια εκπομπή ή όχι, δεν παίζει, παιδιά, ρόλο μόνο η παρουσιάστρια. Παίζει το κανάλι, καταρχάς, τι περιθώριο σου δίνει. Να, εμείς παίζουμε τώρα το Βαγγέλη Περί από ένα άλλο κανάλι. Παίζαμε το GNTM από ένα άλλο κανάλι. Υπάρχει το περιθώριο, η ευελιξία, να έχουμε περιεχόμενο. Η Ιωάννα έχουμε δει ότι δεν έχει μεγάλη ευελιξία. Είναι περιορισμένη στα προγράμματα του καναλιού, δεν μπορεί να κινηθεί πάρα πολύ σε αυτό το πλαίσιο. Και επίσης ξεκινάει και 12 η ώρα που έχουν παίξει οι άλλες εκπομπές πολλά πράγματα. Θέλω να πω ότι όλα παίζουν τον παράγοντα τι τελικά νούμερο θα κερδίσει στην AGB. Δεν είναι ένα πράγμα, ούτε είναι μόνο η παρουσιάστρια. Για εμένα μου αρέσει αυτό. Το τηλεοπτικό, το φετινό το περιβάλλον, το οποίο είναι ποικιλόμορφο, έχει χώρο για όλους και έχει και το περιθώριο και όλοι να εξελιχθούν. Λοιπόν, σοφό αυτό που είπα. Σοφός, Παύλος. Θέλω να σας πω ότι έχουμε πολλά αποκλειστικά. Ερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις με Just the Two of Us, γιατί εννοείται ότι ήμασταν στα...